Μαρία, είσαι έτοιμη. Και εγώ πάντα. λοιπόν, ευχαριστώ καταρχά που αποδείχτηκε την πρόσκληση μου και είσαι εδώ σήμερα μαζί μα. και έχω μία μεγάλη απορία. Μπορεί να υποψιαστεί και αν τούτη πώ θα ευκαινεί το πικουά. Αφού είναι τα υπόλοιπα. Είναι η ερώτηση που κάνουμε πάντα. Καταρχά, εγώ ευχαριστώ που με στην κομπή σου. Ε, είναι πάρα πολύ ωραία από ό,τι βλέπω, που παρακολουθήσα. Ε, τώρα για το παρατσούκλι. είναι <laughs> Είναι παρατσούκλι. Ε, είναι από μικρή ηλικία που με φωνάζουν έτσι από το σχολείο. Φύγει και γιατί... Ε, επικαρίσκομαι. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν μου κάνεις κάτι, ε, θα πω πρέπει να το κάνω, αν με προκαλέσεις ή θα για να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Ανταγωνιστική. Ανταγωνιστική. Ναι, ναι. μόνο μην το τουρεύκι του. Ε, εντάξει, <laughs> <laughs> ε, εντάξει, όχι πάντα. Πρέπει να προσέχει βασικά. Εντάξει, όχι από κάποια πρόθεση ανταγωνιστικά. Ναι. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμό πάντα υπάρχει. Ε, Βοηθάς να, να πάει πιο ψηλά, νομίζω. Ε, ναι, ίσχυ, άμα ναι, υπάρχει ο καλό, ο υγιή ανταγωνισμό. Ο υγιή, ναι, ναι, Που λέμε ναι, ναι, τσι, όπως βοηθά συνήθω να. Όπω για παράδειγμα, όταν υπάρχουν αθλητέ πολλοί, προσπαθεί κάποιο να βγει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, είναι ανταγωνισμό υγιή αυτό. <σ genres> Έτσι, χρειάζεσαι κάποιον άλλον να ανταγωνίζεται για να φύγει πιο πάνω, σωστά. Σωστά. Εσύ ασχολείσαι με τον αθλητισμό που είναι αρήνη την το πάντα το, το θεωρεί, ε, δημιουργήθηκε μέσα από αθλητισμό, είσαι στο ανάτομο, Δηλαδή, πολλά είναι οι ελληνικέ ασχολήθηκε που δουλεύουν. Ξέρω κάποια πράγματα, ίσω πιστεύω να μα πει ότι είσαι στα μέσα του άνθρωπο. Πιστεύω, <συρίζω> ναι, βασικά είναι όπω το σαν και είχα το μικρόβιο μου, λέμε. Γεννήθηκα με αυτό. Γιατί πράγματι είναι από μικρή ηλικία, που ξεκινήσα από 4 ετών. Ε, όπου κανεί δεν με. Δηλαδή, η γονή μου με στήριξε σε αυτό. Απλά είπα: Θέλω να γυμναστώ. Και τεσσάρων χρόνια καταλαβαίνει ότι έχουμε ξέρουμε που πρέπει που ναι, που αθλήκαν. έχουμε κλείσει βασικά. Ε, μου άρεσε πάντα. Ε, παρακολουθούσα από την τηλεόραση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διάφορα αθλήματα. Έβλεπα ε, Ολυμπιακού αγώνε από μικρή ηλικία. Διάφορα. Πα στην τηλεόραση. Ε, και μου άρεσε. Ε, ότι, ότι ασχολούμουν είχε μέσα τον, κάτι με τον αθλητισμό τα πάντα. Ε, πού, τι ξεκίνησε με ποιον αθλήμα. Ξεκίνησα με τη γυμναστική, την ενόργανη Ολυμπιακή. Και παράλληλα σε πιο μεγάλη ηλικία έκανα στίβο. Ήμουν σε ταχύτητα μέχρι 400. Μάλιστα. Και έτσι οι Ολυμπιακοί αγώνε που ενώ σε έκανα, σου δημιούργησαν τη διάθεση για να. Ναι, εντάξει, έφυγαινα αγώνε και ψηλό επίπεδο από πριν. Ενώ πήγα και παγκόσμια σε διάφορα αθλήματα. Ασχολούμουν και γενικά με το σχολείο, σε όλα. Ό,τι είχε μέσα του αθλητισμού τα το ακολουθούσα. Ρίσκα, άρεσε μου να δοκιμάζω για να δει και πού είναι η κλίση σου. Γιατί από μικρή ηλικία δεν μπορεί να ξέρει ότι σίγουρα. Είσαι ε. Όπω για παράδειγμα, όταν θα πει από μικρό, θέλω να ακολουθήσω σπουδέ αυτό και αλλάσει μετεπιτά. Γιατί αλλάζουν τα ενδιαφέροντα. ίσω και εγώ ήθελα να δοκιμάσω διάφορα, να δω που έχω περισσότερη κλίση. Ναι. Και που, πότε κατάλαβε ότι ήταν η κλίση σου. Στο Στίβον ή στη, ενόργανη. Ε, ε, βασικά ό,τι εδοκίμασα, να πω την αλήθεια, ε, πάντοτε εντάξει, δεν ήμουν, ε, ήμουν σε καλή επιτυχία σε όλα τα αθλήματα. Είχα κλείσει παντού, ήμουν λίγο να όλα. Ε, εντάξει, σίγουρα ένας αθλητής για να διαπρέψει πρέπει να... Μην συντονιστείς έναν, σε έναν να δεν ναι. δεν μπορείς παραλληλά πολλά. Εγώ αντίθετα από μικρή ηλικία έκανα και γυμναστική τύπο μέχρι την ηλικία που είχα το τροχαίο και σταμάτησε τα 16 δηλαδή. Ε, και ήμουν και στα πιο πολλά καλά. Αν και οι προπονητέ μου στα δύο αθλήματα, λίγο μου έλεγαν πρέπει να ακολουθήσω ένα από τα δύο. Εγώ, επειδή ήθελα να σπουδάσω και γυμναστική ακαδημία, ε, δυστυχώ δεν τα κατάφερα. Ε, εντάξει, το κράτουσα παράλληλα για να δω ποιον παραπάνω θα με κερδίσει. Που, πού θα εγκατέλειγε στο δρόμο τη ημέρα. Ναι. Ε, ναι, το, το ατύχημα άλλαξε τα εδωμένα που είσαι στο μυαλό σου. Ναι. Ε, Πώ το αντιμετωπίσει, Πώ θέσει τα πράγματα με στο νου σου, Πώ ήσταν, ε, Πώ έπηγε. Όπω είπα, δυστυχώ να ήρθε το ατύχημα στην ηλικία των 16. Φαντάζεσαι ότι είναι πολύ μικρή ηλικία. Ε, τα 16, τα, εκεί που είμαστε έφηβοι, Κάνουμε διάφορα, εκεί που ξεκινούμε και καταλαβαίνουμε που έχουμε και περισσότερο κλείσει. Είχα και διάφορε προτάσει και σε άλλα αθλήματα. Ε, Δυστυχώ ήρθε Εντάξει, το τροχαίο. Δεν τα έβαλα κάτω. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο βήμα. Ε, αλλά σου η όλη σου η ζωή. Είναι ένα πράγμα που σκέφτομαι να περπατά. Δεν το γεννήθηκα έτσι. Να περπατά και ξαφνικά. Ε, αν και εγώ έκανα ταχύτητε. Γι' αυτό ότι ήμουν μια από τι πιο γρήγορε αθλήτριε. Ήσουν και αθλήτρια με πολλά καλέ επιδόσει, όχι απλά. Ακριβώ. Εντάξει, δεν ήμουν πάντα πρώτη. Ε, εντάξει, πανκύπρια ήμουν στι πρώτε τρει ω την ηλικία που έκανα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ξαφνικά να γίνεται αυτό και να αναποδηγήσει το λίγη σου η ζωή είναι ένα δύσκολο. Ένα δύσκολο μάτι, ε, το οποίο βάσει του ε, το σήμερα διαχειρίστηκε στο ε, διαχειρίστηκες το με τον κατάλληλο τρόπο. είσαι, είσαι ένα παράδειγμα δύναμη. Ε, ε. Πιστεύω είναι το τι έχουμε μέσα μας και το τι θέλουμε. Αν, εντάξει, στην ηλικία που είμαι, που ήμουν, συγγνώμη, ε, έπρεπε να πάρω μια απόφαση. ήταν να μείνω σπίτι μου να κλαίω και να πω δάμε τη γιονή ζωή μου, όπως έκαναν το και πάρα πολλά άτομα με αναπηρίες. Εκλείστηκα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι τον καιρό που χτύπησα, δεν είχαμε τόση τεχνολογία, δεν είχαμε διάφορα άλλα πράγματα που να μας βοηθήσουν Τι... όπως είναι τώρα. Που, εντάξει, υπάρχουν και οι ψυχολόγοι, υπάρχουν πιο εννοώ προχωρημένα ναι. και πιο αποδεκτά από την κοινωνία μας. Γιατί εντάξει, στο παρελθόν δεν είχαμε τόσα που να μας βοηθήσουν. Αλλά εγώ ήμουν ένα άτομο δυναμικό, παιδί, από μικρή ηλικία, που ήρθα και είπα το εαυτού μου... Δεν θα σταματήσω εδώ. Πρέπει στα εισαγωγικά να βάλω δύναμη στα πόδια. Ναι. Λέω εισαγωγικά να σταθώ στα πόδια μου και να προχωρήσω όπω και έκανα. Δέχτηκα το σχολείο και προχωρήσα τη ζωή μου ναι. με τα δεδομένα που είχα. Εντάξει, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι. Α, υπή... Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αθλητισμό με τα άτομα με αναπηρίε προηγουμένω. Ισού σε μια φάση που έλεγε ότι απλά θα συνεχίσει τη ζωή μου, αλλά έφυγε από το μυαλό σου αθλητισμό. Ε, Όχι, επίραξε με πολύ. Αυτό. Το ότι δεν θα ασχολήσουν Ναι, ξένα. γιατί οι γιατροί ήρθαν και είπαν μου, ξέρει, εντάξει, τέλο. Ε, θα μείνει στο μαξίδιο. Δηλαδή. Ε, εντάξει, ναι, να κλάψει, να περάσει δύσκολα, θα το αποδεχτεί εύκολα. Θέλει και ένα διάστημα γενικά να αποδεχτεί την καινούργια σου ζωή, την καινούργια πραγματικότητα. Έπειρα ε, αρκετό καιρό, ένα-δύο χρόνια μέχρι να το αποδεχτεί. Ε, σε ένα σταθμό δεν είναι εύκολο όταν είσαι 16 χρονών τώρα. Να... Ε, δεν είναι εύκολο. Δαμή μπαίνουμε ένα μάθημα στα 16 μα. Λοιπόν, θα είναι κλαμάτο ή να αλλάξει η ζωή σου. Ακριβώ, ακριβώ. Αλλά εντάξει, ε, πιστεύω είχα και τη βοήθεια και από την οικογένειά μου που με στήριξε σε ό,τι έκανα και από του φίλου μου. Δηλαδή, είχα φίλου πραγματικού που ήταν δίπλα μου πάντα και στο νοσοκομείο και παντού σε όλη την πορεία μου. Μέχρι σήμερα έχω άτομα που με στηρίζουν. Πιστεύω πάντα η στήριξη τι νόμου που σε προωθεί να φτάσεις όσο πιο ψηλά χωρίς. Ναι, τι ήταν και οι ανθρώποι που δεν δίπλα σου. τι συμπεριφαρώσεις και όλα τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό να σε βοηθήσουν και εσένα να συνεχίσεις όπως ήσουν. Τι δεν το μου εύκολο να παρασυρθείς, να μπεις σε έναν τρυπάκι, ότι πλέον θα με έδειξε η ζωή μου, Αλλά εν τούτη βοήθεια μαζί με τη δυναμική σου που σε βοήθησαν να φτάσεις να έχω φτάσεις σε Πιστεύω ναι. Ε, Είναι όλα αυτά. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, την... περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να το έχει και σαν άνθρωπο. Για παράδειγμα, αν είσαι άτομο δυναμικό που να πει να προχωρήσω, ναι, μπορώ, το πρέπει να το έχει το μικρόβιο μέσα. Σου. <laughs> ναι, το ότι ξε... βρίσκω τρόπο να ξεπερνώ. <laughs> ναι, πρέ... ναι, πρέπει πάντοτε, Εντάξει, πάντα ήθελα να. Κατα... Εν τούτο, είμαι πεισματάρα. Το πικουά που είπαμε πριν. Ναι. Ε, μια πρόκληση στη ζωή. Ήταν ένα, η πιο μεγάλη πρόκληση το πράγμα. Το να προχωρήσω τη ζωή μου. Δεν είναι εύκολο. Κατάφερα τα όμω. Ε, αφού κατάφερα το βήμα, άξι, μετά βάλει καινούργιε. Κάθε φορά που καταφέρνει κάποιο στόχο, βάζει καινούργιο στόχο. Ε, Πρέπει να σταματά. Ναι, του είχε αρκετού στόχου. Ναι, μπορώ να πω του περισσότερου. Ναι. Πόσο ήρθε μετά η εμπλοκή σου με τον αθλητισμό ξανά. Εντάξει, επειδή, όπω λέω, ήμουν ένα άτομο που έκανα πολλά αθλήματα. Έκανα και κολύμπη. Ναι. το. Το έκανα σε μικρή ηλικία. Δοκίμασα, πέρασα από εκεί. Βασικά, πέρασα και από πολλά αθλήματα. Απλά αυτά που με κυριαρχήσαν ήταν ο Στίβο και η γυμναστική. Ήξερα ε, με πολλοί παραγόντες του αθλητισμού, επειδή αυτό που είπα, παντού εμπλέκου μου, στον ελεύθερο μου χρόνο, επειδή να παρακολουθούσα παιχνίδια, ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρα, βόλε, διάφορα. Ήμουν πάντοτε ενεργή σε διάφορε δραστηριότητε. Άρα πολλοί παράγοντε γνωρίζαμε και ξέραν ότι ε, ήμουν ένα δυναμικό άτομο που είχα επιτυχίε πριν. Ναι. Εντάξει, όχι τόσο μεγάλε. Είχα. Καλέσαι και σου Ναι, ε, σαν μικρή ηλικία εντάξει, στην ηλικία που ήμουν, με χτύπησα και ε, ε, πέρασα από πολλέ επιτυχίε. Άρα, ε, άνθρωποι γνωρίζαμε που μέσα από τον αθλητισμό εκοντέψαμε πολλοί παραγοντέ σε διάφορα αθλήματα. Πρώτα απ' όλα και από τον Στίβων, ε, είπα μου, ε, εντάξει, ήμουν αρνητική, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα ε, να περσάνάρ με μελή να γυμνάσαι σίγουρα για να είμαι αυτό που είμαι τώρα και να με βλέπει ο κάποιο να είμαι στα εισαγωγικά ανεξαρτητή. Γιατί ποτέ, ένα έναν άτομο με αναπηρία που εμπασέα μου αξίζει να ανεξαρτητό. Πάντα Αν θέλει συνοδό, βοήθεια σε διάφορα θέματα. Ε, να πάει προ τα εκεί, να προχωρήσει, να γυμναστεί εννοώ, Γιατί είναι εύκολο. Είναι τεράστια η διαφορά και πολλέ οι δυσκολίε που βρίσκει. Δυσκολίε ω προ τα. ένα γυμναστή δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ένα άτομο που είναι πάνω στο μαξίδιο σημαίνει ότι υπάρχουν λειτουργίε του σώματο του. Κάποιοι μίλησαν λειτουργούν, άρα δεν έχει ισορροπία. Άρα, για παράδειγμα, κάποιο που μπορεί να κάνει κυλιακό σε για να δυναμώσει, το άτομο με αναπηρία δεν μπορεί. Ε. να κάνει κυλιακό. Δεν, δεν έχει ισορροπία. Σκεφτώ ότι τώρα που κάθομαι εγώ. Δηλαδή να γύρω λίγο δεξιά δεν μπορεί να πέσω ναι, ναι. χάμω. Εν ε, τούτο τι ακόμα παραπάνω. Όθηση. Εντάξει, ας πω, όταν εν τούτο που με έκανε ίσω το είπα να ξεκινήσω το ότι είχα το μέσα, εντάξει, πάντα είσαι στο μικρό βιόν και τούτο που με προώθησε, πάντα ήθελα να επιτύχω. Μην Όχι, ναι, ναι τούτο. Είναι και η τρέλα, πιστεύω, πρέπει να έχει λιόν τρέλα. Αν δεις περισσότεροι αθλητές που έχουν μεγάλες επιτυχίες, έχουν την τρέλα μέσα του. Ναι, θα Πρέπει να το έχεις. Συνεχίζω να πιέσω τον εαυτό μου. Σίγουρα, είναι και τεχνική, είναι πολλά, πράγματα, αλλά πρέπει να το, πρέπει να το θέλεις πολλά. Να φτάσεις στο σημείο που... Ναι, να σου πω, τα άτομα με ανεπηρίες, όταν γυμνάζουν, εξίσου βοηθά, βοηθά τους είναι το πράγμα. Σωματικά. Και ψυχολογικά. Και ψυχολογικά, ένα μεγάλο παραγόντας ψυχολογία, είναι εύκολο να αποδεχτείς. Τώρα περπάτας να είσαι άτομο με ανεπηρίες και αυτό που είπαμε. Εγώ αποδέχτηκα το γλίωρα σχετικά και είπα πρέπει να προχωρήσω. Και γιατί αρέσκει μου, αρέσκει μου να ο κίνδυνος εμένα, πολλά να δοκιμάζω. Τι ράζει αχάζω. Ναι, τώρα στο να λύνουν τον πουλαλούν, καλύτερα να για κάτι που έκαμες παρά για κάτι που δεν έκαμες. Εντάξει, άμα κατάφερα να ζήσω, είναι ένα μεγάλο πράγμα. Ναι. Εμπρόκληση το πράγμα. κατάφερα να ζήσω, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ε, νομίζω είναι η πιο μεγάλη πρόκληση ο θανάτο. Ε, τι πιο δύσκολο να άλλο μπορεί να έρθει. Εντάξει, άντε. Το ότι έφτασες κοντά εδώ και σου θεωρεί έτσι. Ναι. το σαν μια δεύτερη φορά. Σκέφτομαι ότι μέσα σε μια μέρα ε, ήμουν στον ουρανό, έκανα παρατράιτ. Πετούμε. Και μέσα σε 24 ώρε έκανα και κατάδυση κάτω. Άρα είναι πολλά που εμποτιθέν κίνδυνο στο να είσαι ψηλά και αμέσω να κάνει κουτάκι. Ναι, mm, yeah. Πρόκληση. Έκανα το. Είναι πολύ ωραίο. Yeah. Ε, <laughs> ναι. Αρέσκει μου. Εντάξει. Εγώ θαυμάζω, την δύναμη, α πούμε, γιατί ε, ξέρει, σκεφτούμε κάποτε με εμά του ίδιου που σε πιο απλά πράγματα βρουλεύουμε τα. Είμαστε λίγο λοιπόν drama queen, βλέπουμε το ποτήρι. <laughs> ε, τούτο, ναι. Κα... οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να κάνουν το πράγμα, πιστεύω, και να δούσουν ότι υπάρχουν και χειρότερα υπάρχουν και χειρότερα από μένα. Ε, μπορεί να είμαι φυτό. Μπορεί να πεθάνω. Μπορεί να οτιδήποτε άλλο. Έζησα, ε, άρα πρέπει να ζει την κάθε στιγμή, σαν να είναι η τελευταία. Το τι είναι το. Ναι. Το μότο μου. <laughs> και η ζωή είναι μικρή, αλλά είναι ε, Ναι, σίγουρα. Τρύπε. Το τραγούδι, ξέρει το. Ναι, <laughs> ακουστά, ναι. <laughs> ναι. Ε, Ξανακούσα το, ναι. Ε, οπότε είναι έτσι, είναι ένα σημαντικό ναι, μόνο και μήνυμα που από όλοι οι άνθρωποι. Ναι, να μόνο η αναπηρία. Μπορεί κάποιο να έχει μια ασθένεια. Πολλέ φορέ βλέπουμε νεαρά παιδιά με καρκίνο. Βλέπουμε είτε υπάρχουν άπειρα. Δηλαδή, αφορήσουμε την τα σημαντικά. Ναι, που τα σήμαντα. Που τα. Ε, Χασένη η ομάδα Εντάξει, φίλε να στεναχωρηθούν. είσαι. Α, <laughs> δεν θα αποκαλύψουμε <laughs> με τα off-camera. <laughs> uh, εντάξει, ναι, είναι και κακό. Ε, Κάθε να είσαι Η ομάδα μου είναι η ομόνια. Μάλιστα. Και μιλήμε σαν η ομάδα. Αλλά εντάξει, έπαιξε πέ, και στον Απόλλωνα και υποστηρίζει με Απόλλωνα και, και οπαδοί και τώρα που πάω... Στα μαξίδια του. Στα μαξίδια, ναι. Και πάρα πολύ. Και η ομάδα και και εγώ. Είναι, κάπως, είναι το ε, εγώ πάω και βλέπω ποδόσφαιρο σε όλε τι κερκίδε. Δεν έχω θέμα, αρέσκει μου το ποδόσφαιρο. Και στη τηλεοράσια αν δεν πάω να το παρακολουθήσω, ε, έχω θέμα. Ε, είμαι μια παδό. Μάλιστα. Εντάξει, τα πιστεύω μου. Έτσι, ε, κακό είναι η οικογένειά μου. Α, όταν είναι η οικογένειά σου και ε, μεγαλώσει με μια ομάδα, είναι όλοι έτσι. Δεν κάποιο. Ε, μεγάλωσε με την ομάδα. Ε, γελάσαμε έτσι. Α, ναι. Αλλά ναι, συνήθω το συμβαίνει. Τι το συμβαίνει να σου πω κάτι, το πιο σωστό είναι τούτο που είπες εσύ. Όχι, είναι ο να ακολουθεί την ομάδα του. Απλά mm. εντάξει. Οι που ας πούμε λένε ότι είναι με μια ομάδα είναι επειδή μεγαλώσαμε. Yeah, ναι, μεγαλώσαμε μέσα από το Απλά είναι τούτονο... Το θέμα μου ότι είναι, είναι θέμα μπορεί να είσαι για τόσο να σε κρατά... Όχι, oh, oh, σίγουρα. Ε, μπορεί, μπορεί ότι... πριν χτυπήσω να με yeah. Ναι. Να Αλλά, όχι, oh, έχει πολλά πιο σοβαρά πράγματα που πρέπει ναι, να διαχωρίσουμε. Ναι. Και μέσα από το αξίδε που τον απόλυναν το κομμάτι του αθλητισμού, η εμπλοκή σου. Ήταν πρώτα η ομάδα του ηφαίστου. Ήταν η καλαθόσφαιρα. Η... Ναι, ήρθαν οι παραγόντε που την καλαθόσφαιρα. Του είπα μου. Ε, ήταν κατά τη διάρκεια του σπουδά μου, φυσικά είπα σου ότι ήρθαν και που το Στίβο, και που το Κολύμπι, και που άλλα πράγματα είπαμε να ξεκινήσω και εγώ έβρισκα ε τις πόρτες κλειστές γιατί εντάξει, ε, μεγάλο βήμα ήταν το πράγμα εγώ επειδή ε, 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 σπούδαζα παράλληλα δεν ήθελα να παραιτήσω τις σπουδές μου γιατί ήμουν αφοσιωμένη, ήταν δύσκολη σπουδή μου ήθελε πάρα πολύ θυκεύασμα, ώρες αφοσίωση δεν είχα, καθόλου ώρα να ασχοληθώ παράλληλα με τον αθλητισμό ε, και εντάξει ήταν ε, δύσκολη απόφαση γιατί τώρα να σε έρθει η να είσαι επιτυχίε. Ε, Έλεγα από μέσα μου μπορώ, ε, σκεφτούμε το. Ε, είπα όμω γιατί να το ξεκινήσω σαν χόμπι, ξεκινήσανε καλαθόσφαιρα, ήταν η ομάδα του Γηφέστου, ήταν μια ομάδα καλαθόσφαιρηση που ξεκίνησε αυτή η ομάδα για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίε να κοινωνικοποιηθούν στον κόσμο. Ε, ε, γενικά να βγαίνουν από το σπίτι του, μια σχολεία που δεν είχαν βρει με τα άτομα με αναπηρίε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το πράγμα ότι δημιουργήθηκε έτσι μια ομάδα. Ε, Όμω, επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο που μια ομάδα ήταν, ήταν πολλά άτομα με αναπηρίε, που είχαν τσιάρτη μελή φίλου που βοηθούσα και την ομάδα να προωθηθεί ο αθλητισμό, πήραμε μια αποφάση να δημιουργήσουμε ένα πρωτάθλημα. Για να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα, θέλει ομάδε, θέλει πολλά άτομα με αναπηρίε. Και αφού έκαναμε κάποιες ενέργειες να έβρουμε και άλλα άτομα με αναπηρές. Έπιαμε στις οργανώσεις, έτσι είχαμε την βοήθεια τους, το νοσοκομείο, στο νοσοκομείο, των παραπληγικών που υπάρχουν άτομα που είναι μέσα. Εντάξει, προωθήσαμε το, προβάλαμε το. Και εντάξει, είπαμε να δημιουργήσουμε μια δική μας ομάδα, εμείς που είμαστε κάποια άτομα μέσα στον ύφεστο. Ήταν, ήταν διαφορετική ομάδα, απλά ήρθε ο Απόλλωνας και ήθελε να μας στηρίξει. Ήταν yeah. πάρα πολλά μεγάλο βήμα του, τον ευχαριστούμε τον Απόλλωνα. Γιατί ε, ήταν ένα βήμα που έκανα, είχαμε, είχαμε στηρίξει. Άλλον τώρα να πάει μόνο σου. Εντελώ. Ναι. Εντάξει, είχαμε, είχαμε, κάποια άτομα πίσω μα για να μα στηρίξουν οικονομικά. Είχαμε, ήταν εκτό από όλα τα άτομα που μα στηρίξαν. Γιατί θέλει πολύ κόστο. Γιατί ένα μαξίδιο αγωνιστικό κοστίζει 7.000 ευρώ με 10. Εσκεφτούν να έχει 12. Ε, το γήπεδο, ε, άλλα, οι στολέ, υπάρχουν ιστορές, διάφορα. Ναι. Κα, Καταλαβαίνεσαι ότι είναι πάρα πολύ λίγο το πράγμα. Έτσι, εντάξει, είχαμε ένα άτομο που ήρθε και στηρίξε μα. Έτσι, είπαν, α πούμε, επειδή ήρθε ο Απολόνα, έτσι, είπε να πείτε κάτω από εμά. Συζήτησαμε το μεταξύ μα, είπαμε δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο είναι επιλογή. Εντάξει, πολλά καλό είναι το. το. Και όπω ζητούμε και άλλε ομάδε να το κάνουν το πράγμα, όχι μόνο για μπάσκετ, υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Και άλλα αθλήματα υπάρχουν έτσι. Βόλεϊ, το καθιστικό βόλεϊ που ήδη σκεφτούνται, το υπάρχει handball, υπάρχει, υπάρχει διάφορα πράγματα. Ποδοσφαίρο για τυφλούς, υπάρχει διάφορα αθλήματα που μπορούν να αναπτυχθούν σιγά σιγά. Ναι, να αναπτυχθούν και προβληθούν οι Ναι, θέλει προβολή είναι το πράγμα. Και ότι εντάξει, να μην το παίρνουμε και ο σαν φιλαθροπικό. Ναι, να κοινωνοποιηθεί έναν άτομο, αλλά είναι αθλητής. Μάλιστα, Πάνω από όλα. Και μπορεί να γυμνάζεται, κάνει τα ίδια πράγματα όπω κάνει ένα χαρτιμελή. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Τι ίδιε ώρε που θυσιάζει ένα άτομο με αναπήρε, θυσιάζει και ο χαρτιμελή. Τα ίδια ακριβώ πράγματα. Οι ίδιε διαδικασίε. Και ακόμα είναι... παραπάνω. Ναι. Ναι, ίσω ε, το τον Είναι πήγες... ε, πιο, πιο δύσκολο, ναι. Ε, νομίζω κάποιοι παράγοντε μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Ίσως να, να, πέρα από την προβολή σαν προβολή και τη σωστή προβολή ναι, συχίσαν το θέμα. Νομίζαν ότι. Κάπω κολλιστού είναι. Εννομίζ... Εντάξει, υπάρχει και το Special Olympics και το Παραλυμπιακό κομμάτι. Είναι δύο διαφορετικά. Εντάξει. Παραλυμπιακό κομμάτι είναι τα άτομα που στο μυαλό είναι υγιέ, ψυχικά είναι υγιέ, απλά έχουν μια κινητική αναπηρία. Μάλιστα. Το Special Olympics είναι το άλλο που επηρεάζει και άλλα κομμάτια. Ναι, ναι, ναι. Επαγγέλνε το ότι. Όπω ένα. Ναι, επέρ... Βάλαν του όλου μαζί. Ναι, βάλαν του Βασικά η κυβέρνηση. Ε, Θεωρώ ως πρόσφατα είχαμε το θέμα ε, ότι. Το... Ε, μόνο στην Κυπρογενή ήταν το πράγμα. Πρέπει να ξεκινήσει να ξεχωρίσει το πράγμα και να το δούμε διαφορετικά. Ναι, ναι, γι' αυτό είπα σωστή προβολή. Γιατί πρέπει να καταλάβει. ήδη έχει νι... ξεκινήσει. Εντάξει, υπάρχει περισσότερη στήριξη τα τελευταία χρόνια. σω και παγιά αθλητέ που έκαναν ε, κάποιε επιτυχίε να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ακόμη. Πάρα πολλά. Ναι. Ποια ποια πράγματα θεωρεί τα πιο σημαντικά που χρήζουν έτσι η βελτίωση. Η οικονομική βοήθεια είναι ένα πράγμα που πρέπει να. Εντάξει, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το θέμα. Ένας αθλήτη, όπως ένας αθλητής της αρτιμελής χρειάζεται μια διαδικασία, μια προετοιμασία που να κάνει το ίδιο και ένα άτομο με αναπηρίες και ακόμα πιο δυσκολία. Καταλαβαίνεις ναι. ότι ένα άτομο με αναπηρίες κάνει καθημερινά αποκατάσταση, φυσιοθεραπεία και στην καθημερινή δεν είναι ζωή πριν να είναι αθλητής. Στο εξίσου, άμα αθλείται, πάρει σωστά τα προβλήματα. Και άμα έχεις ένα χτύπημα, μια αναπηρία, προκαλούνται άλλες δυσλειτουργίες μετέβητα. Και όσο μεγαλώνει, υπάρχουν πιο δυσλειτουργίε ε, εσωτερικά. Άλλε. Αλλά μεγαλύτερη προσοχή και που γιατρού, ορθοπαιδικού, ψυχοδραμιστέ. Ακριβώ. όταν ένα χτυπήσει, υπάρχουν άλλα πράγματα. Αν, εγώ, για παράδειγμα, αν κάνω ένα χειρουργείο. Και ναι, η αποκατάσταση μου είναι εύκολη. Πρέπει να μπω σε κέντρο αποκατάσταση. Πρέπει, κατάλαβε. Ε, διαδικασία μεγάλη. Έτσι, γενικά, ε, δεν υπάρχει στήριξη οικονομική όσων των αρτιμέλων. Διαχωρίζουν το ενώ Στις άλλες χώρες υπάρχει ισότητα. Ναι. Και όχι μόνο. Και στα πριν υπάρχει διαφορά. Δεν καταλάβω το γιατί. Ε, ε, βασικά, να σου πω κάτι... Ε, τσέ, τώρα, το λέω για να... Νοχοποιήσω με πω... τους άλλους. Ναι, που... ούτε να, να, να προκαλέσω κάτι ή να πω ότι αρτιμελείς. Ή... Απλά, ε, εδώ που λέμε είναι ότι υπάρχει ισότητα. Ναι. Ζητούμε που την να προσοτήτα. την εννοούμε, όχι ε, ή... να την λαλούμε ναι, μόνο. ακριβώ. Λέμε την, αλλά να την κάνουμε. Ναι, ναι. Η κυβέρνηση προβάλλει μπροστά, προβάλλει συνέχεια κάνει και διάφορε οργανώσει, διάφορα προβολέ στα σχολεία. Γιατί είχε να είμαι εκπαιδευτικό, και είμαι μέσα στα σχολεία. Που κάνει τούτον ούλον τον κοινωνικό την προβολή. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ναι, ναι, έτσι όπω τα προβάλλει. Ναι. Πρέπει η ισότητα Πρέπει να υπά... ναι, όπως, όπως, ξεκινήσαν πούμε, οι γυναίκε και ζητήσαν ισότητα με τους άντρες και διεκδικήσαν το πράγμα και στην αναπηρία. Υποτίθεται υποτίθεται είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που πούμε, σαν οι άλλες χώρες που μιλάω με αθλητές παραξενεύκονται στο... γιατί έχουν την Κύπρο σαν πολλά ευρωπαϊκή χώρα. Σε τα θέματα. Και αναπτύχθηκε, η... ναι, ότι αναπτύχθηκε σε μεγάλο βάθμο. Ναι τι οι διαφορέ του, τι είναι πέρα από το δανό, και στο κομμάτι τη προσπάθεια γενικότερα, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και γενικότερα ενώ στη βοήθεια που υπάρχει. Ε, ναι, και γενικότερα, ναι. Σε πολλού παραγόντε. Mm. Ε, για παράδειγμα, εντάξει, αν πάμε σαν ομάδα έξω, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και στου αρτιμελεί, Εμεί ε, που πήγαμε αγώνε, δεν είχαμε κάποιο φυσικό δικό μα. Πια δανεικό με την Ελλάδα, να πούμε. Έχει mm -hmm. ε, <laughs> να τα στου Ολυμπιακού αγώνε, για να μενέσει. Μια ομάδα πρέπει να έχει και ψυχολόγο, σημαντικό κομμάτι που του τον ισχύει και για του Σαρτιμελί. Δεν παίρνουμε μαζί του. Πρέπει να παίρνουμε. Είμαστε τι μόνε χώρε που παίρνουμε. Μεγάλο κομμάτι είναι η ψυχολογική στήριξη. Θα με να πει λίγο να είσαι κάποιον. Ναι, μιλούμε για του πιο μεγάλου. Ε, Αγώνες, είναι η πιο μεγάλη διοργάνωση παγκοσμίω. Σε όλε τι χώρε λέω ότι υπάρχει ισότητα. Δηλαδή, σε όλο το κομμάτι. Πε στη στήριξη, και δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, σε πολλά άλλα. Ναι, όπω είπε τώρα, τα η ψυχολογική στήριξη που ένα αθλητικό ψυχολόγο ή που έναν ένα είναι, Δηλαδή, εγώ καταλάβω ότι δηλαδή, να μην είμαστε απλά να πιάνουμε το κομμάτι του, απλά για να πούμε ότι βοηθούμε, να κάνουμε του λουσίσου αλλά επί της ουσίας, μετά που κλείουν οι πέφτουν οι Ναι, πέφτουν. μπορούν να το δούσουν και ότι παγκόσμια γίνεται Ότι ας πούμε, ε, και στο εξωτερικό, κάποιος αρτιμελής που είναι αρτι και ο ε, άτομο με αναπηρίες που είναι αρτι σε αγώνες, έχουν τα ίσια δικαιωμάτα. μέσα στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα νομίζω, πρέπει να δούμε, είναι σημαντικό Βήμαν, ήδη... Και οι πιο παγιά αθλητέ έχουν χρόνια που το διεκδικούν. Κάποια κερδίσαν τα, κάποια κερδίσαν τα. έτσι προχωρούν. Κάποια έμειναν πίσω όμω. Δεν ναι, γίνεται να είμαστε στο 2022. Δεν είναι θέμα ατομική, να διεκδικεί ατομικά. Είναι θέμα όμω για όλου. Δηλαδή, όταν είναι πω να, να, πω, να ζητήσω κάτι και να το διεκδικήσω, διεκδικώ το για όλου. Ναι. Όχι μόνο για εμένα. Ναι. Έτσι είναι το δικαίωμα. Τι λέω ναι, τώρα, να έχουμε περισσότερα δικαιώματα από τα άτομα του το, το. αρτιμελής. Να υπάρχει ισότητα. Και να υπάρχει όντως ισότητα με την έννοια της ισότητας, γιατί και είναι, όχι, υπάρχει έτσι να μην υπάρξει έννοια. Χωρίς παρεξήγηση, ναι. Να υπάρξει έννοια της ισότητας. Εννοώ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Α, και δεν είπα εμείς να το εκμεταλλευκόμαστε. Γιατί, εντάξει, μπορεί να είσαι άτομα που το εκμεταλλεύκουν το, το θέμα. Όχι, είναι με αξιολογήσει, με διάφορα θέματα. Ναι. να πρόβλημα τη αδυναμία του. Με... Ναι, μπορεί, εντάξει, τώρα υπάρχει. Μπορεί να έρθει και έναν άτομο με αναπηρίε και ξέρει. Να προβά... που προβάλλονται ή που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Ναι, ναι. Όχι, η εκμετάλλευση. Όπω εγώ, α πούμε, είμαι εκπαιδευτικό, δουλεύω στο σχολείο και έχω τα ίδια δικαιώματα με του υπόλοιπου εκπαιδευτικού. Έτσι, βγαίνει στον αθλητισμό. Ναι. Εμάς είπες για το κομμάτι της Άρσης Βαρών. Να Φαντάζομαι αγαπάς και τόσο. Και θέλω να πεις πώς ήρθε η ιδέα. Ενώ πώς ήρθε η ιδέα με την έννοια ότι δεν ήταν κάτι που είσαι σε εμπλακή στο παρελθόν. Δηλαδή πλάτε σκονιμβίσεις, στιβό, μετά μπάσκετ, είναι έναν εντελώς άλλον άθλημα που είσαι συνηθίσει δει έτσι σε επαφή, φανταζούμε. Ακριβώ, όπω το είπε. Ε, είπα το και πριν ότι αρχίζει πρόκληση. Ε, δεν πειράζει να χάσω. Ε, δοκίμασα και κέρδισα. Ε, γιατί ήρθαν παράγοντε επειδή που δημιουργήσαν το άθλημα. Κάποιοι παράγοντε από ομοσπονδίε. Ε, ε, βασικά η ομοσπονδία τη Αρσή Όταν ήταν κάποιοι παράγοντε στου παραολυμπιακού του Ρίο, είδαν το άθλημα που είναι στην αρχή βάρου και είπα γιατί να με το δοκιμάσουμε και στην Κύπρο και κοντέψα σε άτομα τα οποία είναι δυνατά. Ναι. Ότι ξέραν ότι ε, γυμνάζομαι εγώ, ναι, ασχετών ότι δεν είναι το γυμναστήριό μου, ασχετών ότι έκανα ε, κάτι παράθυμα, γυμνάζομαι για μένα, για να βελτιωθώ και τη σωματική μου, να δυναμώσουν και οι μου μετά την αναπηρία και το χτύπημα και Ε, τώρα ήρθαν τσινοί οι παράγοντε. και είπαμε να δοκιμάσω. Στην αρχή ήμουν αρνητική Λέω, ότι εγώ δεν έχω να χάσω κάτι. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι και περισσότερο ανθρωκρατουμένο άθλημα. Ναι. Τώρα μια γυναίκα να σηκώνει βάρη, λέει, ξέρεις, είναι παραπάνω, όπως και το ποδόσφαιρο στο παρελθόν. τα, παραπάνω, τα, από... ναι, ε... τα στερεότυπα Ναι, τα που υπάρχουν στην κοινωνία. Ε, ε, ήταν προκλήση για μένα, που είναι ένα άθλημα για του δυνατού, είναι ένα άθλημα που το έμαθα μέσα που τον πρωταθλητή μα το χρυσό Ολυμπιονική τον πυροδίμα, Εγώ, ε, με του Ολυμπιακού Αγώνε, που τον πήρε δήμα, που γνώρισα το άθλημα, είναι ένα άθλημα που είναι διαφορετικό. Πρέπει να είσαι δυνατό. Και θέλει πολύ ψυχική δύναμη, προσωπική προσπάθεια. Και θέλω να το δοκιμάσω. Δοκιμάσα το είδα ότι αν τα με και έχω δυνατότητε. και ε, κατάφεραν. Ε, κατάφερα τα. Με κατάφερες αρκετά. Ε, απλά κατάφερες. Στις <laughs> <laughs> δεύτερη θέση σε παγκόσμιο ε, πρωτάθλημα. Κύπελο, παγκόσμιο ναι, κύπελο. Ναι, ε, εντάξει, στον πρώτο μου αγώνα ε, που αγωνίστηκα και πέρασα, που αξιολογήσει και η αναπηρία μου και πέρασα ότι μπορώ να αθλούμε στο συγκεκριμένο άθλημα. Ε, ήρθα τετάρτη στον κόσμο, στο παγκόσμιο κύπελο. Στο δεύτερο μου αγώνα ήρθα δεύτερη πρώτο το, μετάλλιο για την Κύπρο ναι, πρώτο μετάλλιο στο εξίσου άθλημα και για να, για να εξηγήσω να καταλάβουμε λίγο το άθλημα είναι η αντίστοιχη άρση, είναι η άρση βαρός σε πάγκο που ονομάζεται η παρα-powerlifting στα αγγλικά που είναι το αντίστοιχο άθλημα στην άρση βαρός την κανονική Εντάξει, είναι για τα άτομα με αναπήρες επειδή δεν μπορούν να στηριχτούν και να σηκώσουν με αράσε ή με το πολέζεται. λέζετε όπως ήταν όπως ο πύρος ναι. ε, είναι πάγκος, ξαπλώνουμε και υπάρχει κάποια τεχνική, κρίτε που κρίνουν αν είναι ο έσοδος. Και σε πόσα κιλά, στα πόσα κιλά... Ε... Στην τρίτη μου, στον τρίτο μου αγώνα, όπου έκανα στο Τουπάι, έκανα και παν ρεκόρ τα 100 κιλά, που είναι δε, και το επίσημο μου πιο ψηλό, τα πιο πολλά κιλά που έκανα. Στην μείωση, εγώ ακόμα δεν μπορώ να σηκώσει 100 κιλά. <laughs> 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 ναι. Ε, όταν τα έκανα και με αυτή μου την επίδοση, ε, κατάφερα να κερδίσω τη White Card που λέμε για τους Παρολυμπιακού. Γιατί λέω ότι κατάφερα να κερδίσω την κάρτα, Γιατί εγώ ε, το, ήταν μέσα στην πανδημία που πέρασα, που πήγα πρώτον αγώνα, και εφόσον δεν μπορούσα να διεκδικήσω από την κατάταξη. Περνούσα και από την κατάταξη. Με κατάταξη μέσω αγώνων. Ναι, των αγώνων. Έπρεπε να αγωνιστώ αναγκαστικά. Εν οι διαδικασίες που σε κάθε αθλήμα πρέπει να αναγωνιστώ από το 2017, 2018 και 2019, ενώ ο πρώτος αγώνα ήταν το 20. Άρα ε, δεν μπορούσα από την κατάταξη, δηλαδή όπως παίρνουν τους 8 πρώτους να πάω τελικό. Έτσι διεκδίκησα μέσω ότι η επίδοση μου είναι μέσα στις κορυφές αθλήτριε και έτσι το κέρδισα. Πώς ήταν όταν έμαθες ότι... Ε, ήταν εντάξει, πολλά εντυπωσιακό. Ήταν το όνειρό μου καταρχά. Σαν αρτιμελή να πω λίγα μισαγόνε. Εν τα κατάφερα, είπα θα τα καταφέρω σαν παραθλήτρια. Και το κατάφερα. Με όλη τον τρίτο μου αγώνα πιο την πρόκριση. Ο τέταρτο μου αγώνα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Mm -hmm. είμαι η μόνη αθλητρία στο εξίσου άθλημα που τα κατάφερα τόσο γρήγορα. Είμαι η μόνη αθλητρία για την Κύπρο που εκπροσώπησε την Κύπρο στην Αρσιπαρό. Εντάξει, ε, είχα το μάθει όταν ήμουν στην προπόνηση, στο Ήπεδο. Ε, παίρνουμε τηλέφωνο από την Παραολυμπιακή. Ε, και μου λένε, πιασε στην πρόκριση. Εντάξει, άκουσε μου λένε το γηπέδο. <laughs> Λογικό. <Λόγω>. Ναι, ναι. <laughs> ναι, άκουσε με όλο το γηπέδο. Εντάξει, η χάρα μου δεν δεν μπορώ να την περιγράψω. Ε, Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήταν ένα όνειρο για εμένα. Ήταν ένα στόχο που πραγματοποιήθηκε. Και με ξεχνάτε ότι ήταν πάρα πολλά δύσκολο για εμένα, γιατί παράλληλα δούλευα. έκανα καθαρά πρώτα αθλητισμό ναι, ναι. εγώ. Ε, πρώτα ήταν η δουλειά μου και ήταν όχι σαν χόμπι, αγαπούσα τον το πράγμα. Ήξερα ότι έχω τι δυνατότητε γιατί είμαι δυναμικό ένα άτομο. Ε, δεν έκανα όμω διπλέ προπονήσει. Έκανα όποτε μπορούσα προπονήση και χωρί προπονήση είναι πια παρολυμπιακό αγώνα. Έγινα ε, παρολυμπιονίκη. Φαντάζομαι. Ναι, την 7η ναι. θέση, ναι. χωρί προπονήση, χωρί διατροφή, χωρί τίποτα. Δηλαδή, αν είχα καθαρά να ασχολούμουν επαγγελματικά μόνο με τον αθλητισμό, αποκλειστικά με τον αθλητισμό, μπορούσα να είχα και καλύτερα αποτελέσματα. Εντάξει, με τη δουλειά, γιατί σαν εκπαιδευτικό ήταν δύσκολο. Ήταν και παγκυπριέ εξετάσει. Ε, πέρασα δύσκολα. Δεν έτσι μου καθόλου. Ε, είχα μια φτιόρε ξεκούραση. Είχα ευθύνε μαθητών. Ε, και ψυχολογία μου ήταν Άρα έπιανε η όλοι. Ναι. Το κομμάτι του, του εκπαιδευτικού, πώ είστε. Έτσι δεν γιώσα. Είχες <laughs> το μες στο μυαλό σου ότι... Δεν δηλαδή <laughs> το περιμένα ποτέ. Εντάξει, ήμουν ένα παιδί ζωηρό στο σχολείο. Η καλή μαθήτρια, αλλά ζωηρή. Ναι. Δεν το περιμένα ποτέ ότι να γίνω <laughs> εκπαιδευτικός. Έγινε. Έγινε. Ήθελα να δουλέψω αφού έκανα το πτυχίο μου, έκανα το μεταπτυχιακό. Το επόμενο βήμα είναι η δουλειά. Ναι. Να είμαι ανεξάρτητη ε, αφού έχω τόσε γνώσει. Γιατί να μην τι χρησιμοποιήσω. Εντάξει, ε, ένα, Να είσαι εκπαιδευτικό είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια. Πολλοί είναι να εντάξει, Πάει σωστά να μην ήσχε ο σχολάνη, δεν είναι έτσι. Πραγματικότητα έχει πάρα πολλέ θυσίε, πάρα πολλέ ώρε. Γιατί ταυτόχρονα τι και εσύ. Μετά που φεύγει, που ναι. ε, το. έχει να κάνει διαγωνίσματα, έχει την ψυχολογία των μαθητών που υπάρχουν διαφορά και ενήλικη εφηβική. Ε, διαχείριση, πώ να το διαχειριστεί το εκπαιδευτικό. Και εγώ προσωπικά εννοιάζομαι για του μαθητέ μου, αγάπουν του σαν ε, δικά μου αδέρφια, γιατί είμαι κοντά στην ηλικία του. Κάποια, κάποια σαν παιδιά μου, α πούμε. Ε, ε, και κατανοούσα του γιατί όλοι και εμεί που ήμασταν πιο νεαροί, έκαναμε διάφορε τρέλε. και τα μωράμε μετά κάμουν τα σχολεία, ποτέ να τι κάμουν. Ήμουν πιο κοντά του, άρα αγαπούσαμε πολλά οι μαθητέ μου. Ω τώρα στέλνουμε μηνύματα, στηρίζουμε το κομμάτι που έκανα. σκεφτείτε ότι ήμουν σε σχολείο πέρσι Λύκειο, το οποίο ήταν και αθλητικό σχολείο. Ήμουν στο Λανιτιό Λύκειο, το οποίο είναι και αθλητικό και μουσικό. Άρα είχα να κάνω και με αθλητέ, με ναι, ναι. μεγάλου αθλητέ, οι οποίοι παίρνουν και δύναμη από εμένα. Ε, ότι άμα μπορεί, κυρία Τζοκάμιν, το γιατί άμα μπορούμε κι εμείς. Πολλά μηνύματα που πήρα. Εντάξει, δύσκολο, δύσκολο ήταν, ένα κομμάτι, πάρα πολλο, το πιο δύσκολο κομμάτι τη ζωή μου, αυτό το ότι πήρα ταυτόχρονα όταν δουλεύα σαν εκπαιδευτικό, πήρα την πρόκριση, ήθελα το. Ε, Γίνηκαν και κάποια δεδομένα που πέρασα πάρα πολλά δύσκολα ένα διάστημα. Πάθα και υπερκόπωση φέτο με, τη, με την επιστροφή μου. Ε, εξαντλήθηκε ο οργανισμό μου γιατί είναι πολύ δύσκολο να δουλεύει. Να... Γιατί σκεφτείτε ότι είναι έκανα ε, και προπονήσει. Έκανα μόνο την απογευματινή και όποτε μπορούσα. Δεν είχα χρόνο να την κάνω στην ουσία. Ε, ήταν πρώτα η δουλειά μου, γιατί εντάξει, εντός είναι εν, εν, που με στήριζε οικονομικά, δεν είχα κάποιον άλλον εισοδημά, δεν είχα εισοδημά από το ε, γυμναστική, και ό,τι έκανα, ε, που μόνη μου το ε. έκανα. Εντάξει, και το να σκευάσεις, να κάνεις διαγωνίσματα, να διορθώσεις, και να στήριξεις. Εγκουράζει, εγκουραστικό ε, ναι, είναι εύκολο. Ναι. Και σκεφτείτε ότι είμαι ένα άτομο με αναπηρίες. Κουράζομαι τρεις φορές περισσότερο από ένα άτομο υγιές. Yes. Ναι. Πώ το, τώρα με τα παιδιά, πώς είναι οι... Θεωρείς ότι αλλάσσουν τα πράγματα σαν πολλά ή είναι οι ίδιες οι ανησυχίες όπως είχαμε εμείς παλιά ε, ε, έχοντας... <laughs> Ξείς, ε, Θεωρώ ότι δεν είσαι απλά μια εκπαιδευτικός με του δαούλα που πέρασες. Πέρα από το κομμάτι του ακαδημαϊκού ναι που εσείς, είσαι έτσι ένα εννοώ παράδειγμα γενικότερα. Έτσι σαν αντιμετωπίζουν τα παιδιά, ακούν τις απόψεις σωστές και ε, πιστεύω ότι τον έχει να κάνει με την ηλικία. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δούλευα σε λύκειο, τα λύκειο είναι τα μωρά πιο όρημα. Καταλάβουν παραπάνω, ξέρουν που έχουν κλείσει, τι θέλουν να ακολουθήσουν και κατανοούν περισσότερο και αντιλαμβάνονται ότι η καθηγήτρια του είναι πάνω σε ένα αμαξίδιο και κουράζεται για να του μάθει 5-10 πράγματα. Μετά εσέβουν τα με περισσότερα. Ε, Σαφέτο, τον πρώτο καιρό που ήμουν στο γυμνάσιο, ήταν ένα δύσκολο. Όταν επέστρεψα από του Ολυμπιακού Αγώνε, ε, αμέσω πια δουλειά μετά από λίγε ώρε. Δεν ε, καθόλου, όπω ξεκουραστήκαν οι άλλοι εκπαιδευτικοί. Ήμουν ε, βάλωτη, ευκαιρία μου όλη η κούραση. Εξαντλήθηκε ο οργανισμό μου, δεν μπορούσα να τα βγάλω. Άλλο. οι μαθητέ στο γυμνάσιο είναι διαφορετικοί. Είναι η εφηβεία του, είναι το θετικό. Δεν κατανοούν, δεν αντιλαμβάνονταν ότι η καθηγητρία του είμαστε το αμαξίδες. Ήταν κανονικά ότι μια καθηγήτρια, δεν αντιλαμβάνονται ότι προσπαθώ να του μάθω 5-10 πράγματα, ήταν πιο δύσκολο κομμάτι. Ναι, Αλλά επειδή δεν μπορεί εσύφοροι εγώ, πολλά και μωρά που ηταν και είπαν μου «Κυρία, παίρνω δύναμη από εσένα». Ναι. Και ότι επειδή μπορείς εσύ, μπορώ και εγώ. Πολλά μωρά ήρθαν και όσοι τώρα μου. Είτε που θέλουν να αθληθούν, να ξεκινήσουν, είτε που θέλουν που έχουν κάποια δικά τους προβλήματα Γιατί εντάξει. τάξη. Και ναι, έχω μια ανεπφανής αναπηρία, κά δεν είναι εμφανίσια αναπηρία του ή έχουν κάποια προβλήματα άλλα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα μωρά. Πάντα ξέρουν τα μωρά ότι είμαι δίπλα του και στηρίζω τα πολλά όσο μπορώ και εγώ και ως που μου το επιτρέπει γιατί εντάξει ως ένα σημείο μπορούμε και εμείς μπορούμε να επέμβουμε ναι ναι σε ως το σημείο ναι, που ε, σημείο μας που επιτρέπει ναι που μας επιτρέπει ε, ξέρουν ότι πάντα είμαι δίπλα τους και οπότε ως τώρα στέλνουν μου μηνύματα ναι ε, πως διαχειρίζεις το εμπόσφαλον ή πως ενώ εγώ σώτο ε, τώρα και κάτι μέσα μου έτσι ανατρέψα λίγο, το παίρνω δύναμη από σένα, Δηλαδή, εν και βάρος, εν και Ακριβώς, γιατί εντάξει, τώρα από τη μια λέει είσαι πρότυπο. <laughs> τάξη, πάντα, ε, που τον πρότυπο. γιατί εντάξει, πάντα οι γνώσει έρχονται από τον εκπαιδευτικό. Ε, εγώ εντάξει, κάνω ότι ένα μάθημα, αν δηλαδή, δηλαδή στην πληροφορική. Ε, τώρα να έρχονται να σου λέω, κυρία έχουμε σαν πρότυπο, και προσπαθούμε ε, λέει, μέσα σου τώρα κάνω σωστά τα πράγματα. Και πάντα είχα το Μεταφέρω του τι γνώσει. Μπορώ. Πολλοί νομίζω ότι το, το πράγμα. Να το... Εντάξει, κάποιοι λέουν, ναι, να λέω σου ότι, εμπότε, νομίζω, ναι, λέω ότι είναι ναι. προσπάθω πάντοτε να είμαι και εγώ καλύτερη. Γιατί δεν γεννιέσαι και Ούτε Ούτε Ναι, λέω, θα ξαναγίνει. Εντάξει, προσπαθεί να με ξαναγίνει και μέρα με μέρα γίνεσαι καλύτερο άνθρωπο. Ναι. Ε, προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Για το καλύτερο, ναι. να Και που του λέω πάντα των παιδιών, μέσα. Δείχνω του. Μπορεί να βλέπουν την πορεία μου, αλλά το που του λέω και σε ομιλίε, γιατί πάω και μιλώ στα σχολεία. Ε, το που τους λέω πάντα είναι. Ναι, βλέπει την πορεία, αλλά ο καθένα χτίζει τη, τα, με τα δικά του βήματα. Τη δική του διαδρομή. Μπορεί να βλέπουν τη δική μου, αλλά ο καθένα να χτίσει τη δική του διαδρομή. Ναι. Όχι να γίνει. Να ακολουθήσει η τα μια άλλη ναι. διαδρομή που δηλαδή, θα γίνει. να δικη... βρουν τον τρόπο, ε, τη δύναμη να το κάνουν και να προχωρούν. Να πάρουν τη δύναμη, αλλά να φτιάχνουν τη δική του διαδρομή. Ναι. το δικό του δρόμο. Ωραία. Για το στόχο του. Όμορφοντο. Για το ότι χρειάζεται ο καθένα με τον τρόπο του να, ναι. να βρει την πορεία του. Κάποιο μόλι ορίσκει παραπάνω, κάποιο πιο λίγο. Ναι. Ε... Εντάξει, μπορούν να στηριχτεί ο ένας τον άλλον είτε με τους φίλους, είτε με την οικογένεια του και εμείς αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο, είτε εγώ προσπαθώ με διάφορες διάλεξεις που κάνω, είτε στα σχολεία, τη μέση εκπαίδευση, είτε και στη δημοτική εκπαίδευση, προσπαθούμε όσο περισσότερο να προβάλλουμε και την αναπηρία ε, ότι, ανυσταμα... ότι πρόβλημα και να έχουμε σταματάμε με τη μα, προχωρούμε. Έτσι, να παίρνουμε Άρως. Ναι, τα μωρά, ναι. Θέλουν... τα μωρά, θέλουν, αγάπη, στήριξη και κάποιον να τους πει ότι μπορούν. Ναι. Γιατί δεν έχει εμπορώ, έχει θέλω. Τούτο. Όπως το ένα διαγωνίσμα που είναι και αποτύχω, πολλοί μαθητές μου έκλαια, γιατί έγραψα εσύ κάτω που είπας. Αλλά εντάξει, εξαρτάται και από τη διαχείριση του καθηγητή και ποιος είναι απέναντί τους. Κάθε ένας πρέπει να βρει τον τρόπο. Εγώ να πάω να τους διαχειριστώ με τον τρόπο, εντάξει, ήταν μια αποτυχία. Πάμε και το επόμενο διαγωνίσμα. Α, και είναι ο βαθμό μια αποτυχία. Η ζωή μα είναι να βρούμε πολλέ αποτυχίε. Τι έχω ήπρα. Επουτσίνω στι αποτυχίε, δυναμώνουμε και γινόμαστε. Ναι. Κάποτε αλλού είναι οι αποτυχίε που μα φέρνουν. Ακριβώ. Δεν είμαστε σήμερα. Και πάντα πρέπει να έχουμε ένα στόχο, κάτι. Ο πρώτο στόχο για του μαθητέ είναι να τελειώσουν γιώσουν πολύ. Μετά, με έναν καλό βάθμο. Εντάξει, τούτο είναι σχετικό. Κάποιοι μαθητέ έχουν κλείσει κάπου αλλού, κάποιοι έχουν κάποιο Τούτο είναι θέμα. Τι είναι όλα σχετικά. Ναι, σχετικά. Μ. Άρα να μην απογοητεύονται. Κάποιοι μπορεί να κλείσει τα μαθηματικά, κάποιοι στα φιλολογικά, κάποιοι τέχνη, κάποιοι στον αθλητισμό, στην γυμναστική. Κάθε πρέπει να βρει το δικό του δρόμο που έχει κλείσει. Ναι. Ε, Πολλέ φορέ. Ένα τσου εκπαιδευτικό, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τέτοιο που του αναγκάζει να βρουν του βαθμού για να κερδίσουν λίγο την έννοια ή τον τρόπο του να φτάσουν στην υποθέλωση. Να σαν έχει κίνητρο. Ναι, εννοώ ότι φαίνεται λίγο μέσα από την εκπαίδευση ότι το να προσπαθεί να εκπαιδευτεί να σε βρουν την κλίση είναι ένα θέμα το ότι ο βαθμό είναι το πιο βασικό για κάποιον, εν το άλλο που κερδίζει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, τώρα να γράψει α20, α 20 παρά να βρει πραγματικά το αρέσκει. Ναι, μπορεί και να είναι έτσι. Εντάξει, το έχει να κάνει με τε, με του ανώτερου μα, το πώ το διαχειρίζονται. Εμεί πάντοτε, σαν εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε. Η αμέσω επαφή με του μαθητέ είναι εκπαιδευτική απλή, κανονική. Ναι. είναι που στο σχολείο. Οι εξωτερικοί παραγόντε, που, αυτοί που βάζουν τον προγραμματισμό, κάποιοι είτε περάσαν από την εκπαίδευση, κάποιοι μπορεί να μην περάσουν καθόλου. Κατάλαβε να έχουν ε, ηγετικέ ικανότητε, ναι. ε, ηγετικέ. Εντάξει, οι που περάσαν από την εκπαίδευση ξέρουν ότι το σύστημα εν πέρνα. Πέρσι ε, το βλέπουμε και τώρα με την πανδημία. Είναι πρωτογνωρά πράγματα αυτά. Ε, που δι, σίγουρα. Και οι άλλοι είναι να δυσκολευτούμε το yeah. πράγμα. Εμεί ακολουθούμε έναν προγραμματισμό που μα λέει ο κλάδο μα. Ε, που σου λέει, Α πούμε, δεν αφήνει να καμίσει το μάθημα. Πρέπει να κάνει διαγωνισμό». αγωνισμό. Προσπαθεί να είσαι μέσα στα πλαίσια mm. και να βοηθήσει. στιγμή, με τον τρόπο σου. με τον τρόπο σου του μαθητέ να, περισ... να του βοηθήσει περισσότερο. Έχει μαθητέ που δεν έχουν κλείσει το μάθημα, μπορεί να του πιέσει. Προσπαθεί να του κάνει να είναι ενδιαφέρον το μάθημά σου να βρει τρόπου που είναι καθημερινότητα. Έχει πολλέ φορέ τον μπλα μπλα το πολύ. Ε, ε τον που βλέπω εγώ από την εκπαίδευση, βαριούνται οι μαθητέ. Θεωρία. Πρώτο έβρι, το μάθημα μου με έναν πιο πρακτικό. Ναι, ναι. Εντάξει, έχει πολλή θεωρία, γιατί πρώτα για να μπορεί να το κάνει σε πρακτικά πρέπει να μάθει τη θεωρία. Τη θεωρία. Τη θεωρία αγνοούνται, βαριούνται. Πρέπει να βρει τρόπο να του κάνει ενδιαφέρον το μάθημα για να ακούσουν τι να πει να ή να κρατήσουν τουλάχιστον 5-10 πράγματα, και για μένα τα εφαρμόσουν στην καθημερινότητα του. Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό. Είχε το ως... μάθημα για να κερδίσουν. Το πώ θα το κάνουμε. Και πόσα χρόνια είσαι στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Τρία. Και Και η βερσουτήριο μπάλα τώρα με το μεταξύ του λίγο παραπάνω. Τώρα έχω απαλλαχθεί από τα μετά από αιτήσει μου που έχω κάνει για να μπορώ ε, σαν Παραολυμπιονίκη, να ασχοληθώ με το επαγγελματικό κομμάτι του αθλητισμού και να φέρω την Κύπρο όσο πιο ψηλά θέλω. Άρα, θέλω ε, να ασχολούμαι... σωστά πριν να προγραμματίσω το πρώτο απόγευμα. Άρα έχω απαλλαχθεί από τα διδακτικά καθήκοντα έξει, και έχω πάει περισσότερο ε, να προβάλλω τον Παραολυμπισμό, τον Ολυμπισμό στα σχολεία, την αναπηρία, να ε, αναπτύσσουμε διάφορα θέματα, να κάνουμε διάφορα events στο σχολείο. Ε, προσπαθώ να προβάλλεται όσο περισσότερο γίνεται η αναπηρία στα σχολεία και ότι τα άτομα με αναπηρία σε σταματάζουν με τη ζωή του. Προχωρούν, μπορούν να αθληθούν και ο αθλητισμό, ότι κάνουμε ό,τι είμαστε πιο δυνατού. Όχι μόνο τούτο, ε, μπορώ να προβάλλω διάφορα άλλα θέματα, είτε να εκπαιδεύσουμε του εκπαιδευτικού πώ να διαχειριστούν τα άτομα με αναπηρίε, που υπάρχουν πάρα πολλά στο σχολείο πλέον άτομα που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιοι εκπαιδευτικοί, είτε. Ε, στο κομμάτι με τους γονεί μπορούν να γίνονται διαφορά event που να κάνουμε μια ανθρωπιστική συζήτηση με του γονεί, και να είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου. Διαφορά θέματα που να ξεκινήσει πιο εντατικά από του χρόνου αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα ενημερωθούν και όλα τα σχολεία. Και θα με καλούσει στα σχολεία. Πηγαίνω περισσότερο, ήδη πηγαίνω από μόνη μου, το έκανα και πριν. Τώρα έγινε καθαρά αυτή η δουλειά μου. Και να βοηθήσουμε περισσότερα άτομα να ξεκινήσουν την ασχολήσή του με τον αθλητισμό, με την αθλητική διατροφολογία, με την αθλητική ψυχολογία και διάφορα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό και την παιδεία. Ναι. Και το ότι, όπω είπαμε και πριν, δεν ε, χρειάζεται να. <qu> τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα για λύπηση. Σωστό. Είναι βασικό, νομίζω, είναι ένα μήνυμα που φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να τον... μεταφράζεται. Σκεφτώ ότι το πιντο που κάνουμε είναι ένα. Ε, και τούτο είναι ένα εκπαιδευτικό κομμάτι. Είναι ένα πράγμα που γίνεται είναι, να ευαισθητοποιηθεί ναι. περισσότερο στην κοινωνία μα. Και όταν μαθαίνει να μεγαλώνει με αυτέ τι αρχέ, μα... μεγαλώνει και σεβέσαι περισσότερο. Έχουμε, χρειαζόμαστε νομίζω. Χρειαζόμαστε γιατί είμαστε και μια από τι χώρε, πιστεύω, που δεν το είσαι το μεσά σχολεία. Ε, τώρα διεκδίκησα το εγώ για όλου. Έχει χρόνια που τα άτομα με αναπηρία διεκδικούν να προβάλλεται η αναπηρία στα σχολεία γιατί πολλά μόνα δεν ξέρουν. Δεν Συν, τώρα όμω, γενικά, επειδή ξεκίνησε η κοινωνία, και αποδέχεται το περισσότερο, προβάλλεται μέσω διάφορων διαφημίσεων, πράγματα, προβολέ, γίνονται περισσότερε προβολέ. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι σιγά σιγά. Ε, Κάποιε εταιρείε που προσπαθούν και στηρίζουν του αθλητέ με αναπηρία, το που θέλουμε περισσότερο να μα στηρίξουν και εμά, όπω στηρίζουν και τα Σαρτιμελή. Ε, έτσι προβάλλεται και μέσω διαφημίσεων του ή μέσω των μίτια. Ναι, ε, Ένα τρόπο για να, για να Τι είναι που, που σε ρωτούν ή μπορούμε να πούμε σε ίσω άτομα πιο νεαρά με που του απασχολούν, που του προβληματίζουν, που μπορούμε να αν σκεφτούμε ερωτήσει που έγιναν για να του δώσουμε μια απάντηση να του στείλουμε ένα μήνυμα. Ενώ δυναμίζω ότι αξί, έγινε, ό,τι έγινε, έγινε, προχωρούμε, ε, υπάρχουν, ε, να σου πω, υπάρχουν πολλών ειδών αναπηρίε. Έχει βαριέ αναπηρίε, έχει πιο υπηρέ, έχει διάφορων ειδών. Ξαρτάει πάντοτε τι αναπηρία μιλούμε. Τώρα, κάποια μωρά εν τότε που λέω, που, που, με βλέπουν και στο σχολείο, και είμαι εκπαιδευτικό του, μπορεί να πάω στο μαξίδιο ή να έχουν κάποια αναπηρία. Άρα, αν δεν κατάφερε, κυρία, και σπούδασε, έκαμε, άρα μπορώ και εγώ. Άρα, βάλουν και μόνοι του το και ψυχώνουν και ψυχολογία του. Η προβολή. Μπορώ να γυμναστώ, δεν ναι, μπορεί. Έχει μωρά που δεν το ξέρουν το πράγμα. Πολλέ φορέ σε μικρή ηλικία τα άτομα με αναπηρίε έχει και ένα κομμάτι ευθύνη και οι γονεί. Πολλοί γονεί δεν αποδέχονται την αναπηρία στα παιδιά του και τα κρατούν μακριά από τον κόσμο. Ναι. Τον θεωρώ εγώ ότι είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί τα μωρά μαθαίνουν να, φοβά... να φοβούνται τον απλό τον κόσμο. Να νιώθουν ότι κάνουν τζουζί κάτι λάθο. Ναι. Και να πω κάτι, ότι τη κοινωνία όπω τη δείχνουμε μα συμπεριφέρεται. Άρα, αν τη δείξω λύπη, είναι να πάρω λύπη. Αν τη δείξω ότι μπορώ, και όνειρο για λύπη, είναι η λύπηση, να, με... να με βλέπει και εμένα. Ναι. Όπω μπορώ και οδηγώ με μοχλό, μπορεί και. Εντάξει, μπορούν όλε οι αναπηρίε. Εξαρτάται τι είδου αναπηρίε. Mm. Ε, πρέπει και γενικά οι οργανώσει μα, εντάξει, θέλουν στήριξη περισσότερο και οι οργανώσει μα, έτσι για να μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τα άτομα με αναπηρίε. Εγώ είμαι εδώ παίρνω πάρα πολλά μήνυματα στα social media, ε, από διάφορα άτομα με αναπηρίε που θέλουν περισσότερη στήριξη ή που με ρωτούν διάφορα πράγματα πώ μπορούν να βοηθηθούν είτε ατομικά είτε προσωπικά. Ε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πεγίνεται. Υπήρξε κάτι πιο πριν από το κρατώ ότι ναι, έναν ένα εξαρτήτα άτομα, αλλά είναι βάση την ανεμική, αλλά να χρειαστεί κάποια στιγμή στη βοήθεια. Θέλει και ταπεινότητα εκ μέρου του κάποιου να πει: Εντάξει, να χρειαστώ κάποια φορά τη βοήθεια, όπω του κάθε άνθρωπο, α πούμε. Τι είναι κακό. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Εντάξει, ε, ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, α πούμε, να βγω μια ράμα μπορεί να μην μπορεί να τη βγω Ναι, απλά μπορεί να πει, μπορεί να το δείξω που είναι άλλη πλευρά. το άλλο το σημείο, το εγώ α πούμε. Όχι, να καταφέρουν λα μας, μα, πούμε. Ναι, θέλω. Το, το. Ναι, έσου σε Πρέπει, εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μπάλα. Σίγουρα, εντάξει, ζητούμε ισότητα, αλλά να αφιβάλλουμε ότι υπάρχουν δυσκολίε στην και πολλέ δυσκολίε. Το λέω στη δουλειά, πρέπει λοιπόν να το προσέξω. Και μιλώ μόνο για εμένα, σε όλε τι δουλειέ. Στην καθημερινότητα. Εντάξει, άμα σου πει ο άλλο, ναι, να ρωτήσουμε για ευγένεια, θέλει, χρειάζεται κάποια βοήθεια. Άμα σου πει ο άλλο, όχι, σημαίνει μπορεί. Άμα όμω το άτομο με αναπηρίε χρειάζεται πραγματικά βοήθεια, πρέπει να μαθεί να ζητά. Έναν κακό να ζητούμε. Εντάξει, έτσι είναι. Mm. Αλλά εντάξει, και ο κόσμο πλέον πρέπει περισσότερο να βάλει και το μυαλό του να σκέφτεται περισσότερο. Τι εννοώ με αυτό το κομμάτι. Ε, να σέβεται περισσότερο για του χώρου στάθμευση ή ανίω ένα μαχαζί. Πρέπει να σκεφτώ. Ε, και να σκεφτώ και τα άτομα με αναπηρίε για α πούμε, να κάνουν αναπηρικέ τουαλέτε. Ε, μπορούν να κάνουν ή να πούμε ράμπε. Δεν είναι επειδή μπορεί να του υπογράψει κάποιο την άδεια, γιατί σε πολλέ περιπτώσει υπογράφουν παρά οι παράνομα τη άδεια. Σεβασμό. Ή πολλέ τουαλέτε, αναπηρικέ ή διάφορα άλλα γίνονται αποθήκε. Ναι. Ε, πρέπει να υπάρχει λίγο λοιπόν, σεβασμό και ότι για κάποιο σκοπό γίνονται τέτοια πράγματα. Όπω εσύ, α πούμε, θέλει να πάει στην τουαλέτα και το άτομο με αναπηρία θέλει. Ή να, να παρκάρει έναν τόπο. Ή που να που... σε έναν τόπο. Τώρα, πολλέ φορέ μπορεί να γίνεται και κατάχρηση και που άτομα που έχουν κάποια ασθένεια, γιατί κάρτε στάθμε εσεί παίρνουν και κάποια άτομα με ασθένειε. Πρέπει και τα άτομα να μην γίνεται κατάχρηση. Δηλαδή, όπω παρκάρουν, οποιοδήποτε. Πρώτα, αν είναι μπλε χώρο στάθμε πρέπει οι αρτημονέ να πούν τούτο το αυτοκίνητο είναι για κάποιον που το χρειάζεται πραγματικά και το ανάγκη. Εξή. Τώρα, αν κάποιο που έχει την μπλε κάρτα πρέπει να σκέφτεται ένα άτομο με αμαξίδιο που να παρκάρει ή ένα να αφήνει λίγο χώρο για να μπορώ, μπορώ να ανοίξω πόρτα μου, να στήσω το αμαξίδιο μου και να κατεβώ. Είναι μπορεί να <σάλλον>, να... Ναι. <σάλλον>, πρέπει να σκεφτούμαστε να ξεκινήσουμε να σκεφτούμαστε <σάλλον>, πιο <πίσω> Ναι, ναι το... Να <σάλλον>, βοηθούμε, <πιο πίσω> <σάλλον, πίσω> <σάλλον, πίσω> ναι. είναι ένα θέμα που χρειάζεται σε, όλα τα επίπεδα. Ναι, Θέλει... Ε, ακόμα Κυπρούς είναι Υπάρχουν διάφοροι αθλητέ. Α πούμε, έτυχε να περπατήσει. Επειδή μια πολεμισό, έτυχε να περπατήσει ο γάτο. Το μόνο και να έρθει ένα άτομο με αναπηρίε από άλλη χώρα και να μου πει: Είσαι το, πρώτο άτομο που βλέπω και θέλω βοήθεια, α πούμε. Ε, θέλω ένα σπίτι, να νοικιάσω ένα σπίτι, να ξέρω πολύ πω γιατί δουλεύω εδώ. Θέλω, α πούμε, δεν ε, έχουν τόσες πρόνοιες για τα άτομα με αναπήρες. Για παράδειγμα, ένα άτομο με αναπήρες μπορεί να μάθει να οδηγά με μοχλό. Ναι. Εντάξει. Δεν έχουμε σχολές οδηγού με μοχλό. Να έρθει μια εταιρεία, ε, μια σχολή οδηγών, έτσι κόβω το πράγμα. Μπορεί να πιάσει και επιχορήγηση για το μόχλο μου να βάλει και μετά τρόπι το αυτοκίνητο. Αφού μπορεί να το οδηγεί και κανονικά και με το μόχλο. Ναι. Καταλάβες. Να έρθει μια σχολή οδηγού. Έτσι να Ναι, ακριβώς. Ε, γιατί άτομα με αναπηρία ενηλικιλώνονται. Θέλουν να βγάλουν άδεια με οδήγηση, και δεν ξέρουν να μάθουν. <laughs> ε, πρέπει κάποια. τα πράγματα να τα δούμε. Πολλέ φορέ που τα είπαμε. Πρέπει και το κράτο όμω να ξεκινήσει να βοηθά κάποιε εταιρείε, μικροεταιρείε, μικροεπιχειρήσει. Που να πει, α πούμε, να σου δώσω ένα μπάτσετ για να αναπτύξει. ήδη κάνουν ναι. το. Ξεκινάει ναι, σε έναν δύο μεγάλο βαθμό. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι έναν το κομμάτι. Τώρα είναι ένα παράδειγμα που έδωκα. Ναι υπάρχουν πολλέ δυσκολίε. Ε, εντάξει. Η λεωφορεία. Έτσι ε, έχουμε λεωφορεία accessible. In, σε στο εξωτερικό μέρη. που πάμε, πάω συνέχεια που πάμε με αγώνε, με το σύνοδο μου που πάω, υπάρχει πάντα στο κουμπί, κατεβαίνει η ράμπα. Ε, Εμεί δεν τα έχουμε. Ε, έχουμε. αυτά. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω τα κυβερνητικά. Είναι τυχαία. Εντάξει, και οι, οι, δρο, οι δρομολογίες δρομολογίε που κάνουμε, εντάξει, άστα. Ε, θέλουν σε πολλά κομμάτια να αναπτυχθούμε πολύ. Εντάξει, μπορεί να έχουν, α πούμε, μπορεί να έρθουν κάποιε ομάδε ή άτομα να πηγαίνουν να θληθούν στην Κύπρο γιατί έχουμε έναν πολύ καλό καιρό. Με αμαξίδια, και να μην μπορούν να διακινηθούν. Ναι, ναι. Ή να πρέπει να νοικιάσουν έναν, Αυτοκίνη. έναν αυτοκίνητο, είτε λεωφορείο που είναι accessible, το οποίο κοστίζει πολύ ακριβά πρέπει να, λίγο λοιπόν, να το δούμε. Να, ε, είναι και κάτι διαφορετικό. Ένα άτομο που υπάρχει στην καθημερινότητά μα. Όπω εσύ, που πούμε, θέλει να πιέσει το λεωφορείο για ένα αυτοκίνητο να πάει, και το άτομο με αναπήρει, θέλει να του είναι. Να είναι. κάνει το ίδιο με το σύνοδο του. Ναι, άμα δεν του διαθέσει. Αν θεωρά, τι Α πούμε, να πάω υπεραγορά, θέλω κάποια βοήθεια. Πάω, θέλω πάντα κάποια βοήθεια ε, κάποια yeah, πράγματα. Στο και τα βασικά, όπω είπε, να μπορεί να τα κάνει μόνο ε, yeah. σου. Μπορεί να τα κάνει. Γιατί εγώ α πούμε, μπορεί να θέλω να πω φαρμακείο. Ε, τα περισσότερα φαρμακεία που είναι ένα πράγμα που είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μα. Ένα ε, έχει ράμπα, α πούμε. Ή που τα πεζοδρούμε τα παράπανα, δεν έχουν ράμπα είναι βάσει. Ένα περίπτερο. Α, να δω ένα απλό παράδειγμα στην καθημερινότητα μα. Πολλέ θέλω να βάλω βενζίνη. Εγώ καταρχά, αν να, να στήσω το καρότσι, δεν φτάνω τη μηχανή για να βάλω. Ναι, το και... βράδυ είναι την καθημερινότητά μου. Τώρα, μπορεί από μέρα γιατί είναι το πιο βολικό. Εν έχουσι το wireless το μηχάνημα οι περισσότεροι, γιατί είναι να πληρώσουν 10 ευρώ περισσότερο να εξυπηρετήσουν έναν άτομο με αναπηρία. Αν, ναι, πρέπει να κατεβώ να στήσω το καρότσι για να μπορώ να πληρώσω. Έγινε το πράγμα. Πρέπει δηλαδή λίγο λοιπόν, να γίνουμε ναι, μεν. Είναι ε, πολύ δύσκολο να κατεβαίνω κάθε λίγο, να θέλω 15 λεπτά να κατεβαίνω από το μαξίδιο μου, μου. Και σκεφτείτε ότι προκαλώ και διάφορε πλήγε πάνω στο σώμα μου. Κάνουν συνέχεια τι ίδιε κινήσει. Δεν είναι εύκολο, είναι κουραστικό. Ε, κάποια πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία. Τώρα για ένα 10 ευρώ περισσότερα για το όνομα του Θεού. Του λε τον τούτα, τα βασικά, τα απλά. Τα... Τι πλήστε πεζίνε που πάω στη Λεμεσό να βάλω πεζίνη, δεν έχω σιγουέρλε. Και πάω από μια συγκεκριμένη πέση. <χεστίλιο> ε, μπεντίνα... που, ε, ε, είμαστε στο 2022, γίνεται να μην έχουμε wireless. για ναι, δηλαδή, όλα προσπαθούμε να εξελιχθούμε, να... να... ε, ξέρω εγώ. Ε, τάξι, πρέπει κάποια πράγματα να τους Όπως να έχουν όλα τα καταστήματα, και μικρές επιχειρήσεις, είναι μεγάλες, GCC πλέον. Όπως τους τώρα το διάστημα. να έχουν wireless GCC, αφού η τεχνολογία αναπτυχθήκε. Ναι. Και για το καλό όλο νου... μα, ε, Για, νου... ε, για όλο μας. Για να μπορούμε εντάξει, το να ξεχνάμε να πούμε και εμείς. Να είστε. Και οι στόχοι της Μαρίας τώρα για τα επόμενα χρόνια. Ε, η στόχη μου είναι σίγουρα να πιω την πρόκριση για το Παρίσι. Ε, είναι ο μόνο μου στόχο. Είναι να φέρω όσο περισσότερε επιτυχίε μπορώ ε, στο αμέσω μέλλον. Έχω κάποιου αγώνε, αλλά δυστυχώ επειδή είχα ένα μεγάλο τραυματισμό στο Τόκιο, το οποίο κρατεί ακόμη. Δεν ξέρω, μπορεί να αγωνιστώ στι ερχόμενου αγώνε. Απλά τυπικά και αγωνιστικά, γιατί είναι αναγκαστικοί κάποιοι αγώνε για το Παρίσι, για τη συμμετοχή μου στο Παρίσι. Ε, στο, σίγουρα στον επόμενο χρόνο να περάσει και ο τραυματισμό μου που έχω σιγά σιγά, γιατί έχει αρκετό καιρό που δουλεύω πάνω του. Προσπαθώ να αποφύγω το χειρουργείο. Ε, στο άμεσο μέλλον ε, θέλω να Πάρω περισσότερα μετάλλια, Γιατί όχι, είτε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ε, εντάξει, ε, ε, δύσκολο ε, να είναι εύκολο. Ε, Όσο περισσότερο δουλέψουμε, πιστεύω ότι καλύτερα αποτελέσματα είναι να έχουμε. Και ο επόμενο μα στόχο είναι η Παρολυμπιακή Παρισιού. Ναι, σου το εύχομαι. Τώρα, αυτέ οι τελευταίε συναντήσει με τον Μπύρο Ντίμαν, στη Βρέση στη Νεάγκα, που είναι πρόσφατε. Εμεί είμαι άνθρωπο που εννοείται ήταν και για σένα φανταζομαι πρότυπο να ασχολούμαι με το... Σίγουρα για όλους που έχουν να κάνουν με την Άρση πάρων είναι ένα άτομο που σε πρότυπο, ε, για ένα πρότυπο. Ένα θρύλος της Άρση Πάρον. Ναι, ενώ έχει εν, εν, να πει κάποιος το αντίθετο. Ε, για εμένα, εντάξει, πολλά οι συμβουλέ ενό τεράστιου αθλητή, πολλά σημαντικέ. Το κάθε τι που σου λέει το κρατάς για να προχωρήσεις. Ε, σίγουρα, εντάξει, είναι οι βραβεύσει που έγιναν. Ναι, το τελευταίο είναι η δεύτερη χρονιά που με βραβεύει η Ένωση Αθλητικών Γράφων Κύπρου σαν μία από τι κορυφαίε παραθλητέ και την ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα κίνητρο για μένα ότι γινόμαι καλύτερη. Και είναι ένα πράγμα που βοηθά τον κάθε αθλητή ότι ε, ε, γίνεται βασικά, επιβραβεύεται ε, οι όλε οι δυσκολίε που επέρασαν όλη την χρονιά την προηγουμένη. Προσπάθειες ότι δεν πήγα χαμένε. Ελπίζω και με την καινούργια χρονιά τα πράγματα για μένα είναι να είναι ακόμη καλύτερα. Ε, να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο τραυματισμό μου για να μπορώ να αθληθώ στο βαθμό που θέλω. Και σιγά σιγά να πω όσο καλύτερα γίνεται και να φέρω όσο περισσότερε επιτυχίε και μετάλλια για την Κύπρο μα. Σίγουρα αλλά, ε, είναι δύσκολο, αλλά είναι ένα άθλημα που χτίζει. Ε, θέλει χρόνια προπόνηση, έχει να κάνει με βάρη, τεχνικέ. Yeah. Με την ακολουθία του προπονητή μου και τη ομάδα μου, του διατροφολόγου, του αθλητή ψυχολόγου μου και το φυσιογραφιστό μου, πιστεύω ότι να τα καταφέρω. Και ψυχή πέρα από δύναμη το αθλήμα. Σίγουρα πρέπει να αγαπά και θέλω, θέλω το πολλά. Με μακάρι να το καταφέρω. Εντάξει, και όχι μόνο για μένα, ε, θέλουμε και άλλους αθλητές. Ήδη παραμείναμε δύο αθλητές στο παραλυμπιακό κομμάτι. Ε, θέλουμε περισσότερους και θέλουμε και βοήθεια από το κράτος και από τον ΚΟΑ να δώσει περισσότερα χρήματα στο παραλυμπιακό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορούν περισσότεροι αθλητές να πάνε να για να μπορούν. Γιατί σε κάποιον κομμάτι δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιου αθλητέ αγωνιστού λόγω του οικονομικού κομμάτι. Ναι. Να υπάρχει μια βοήθεια όπω του αθλητέ υψηλών ναι, ναι. αποδόσεων όπω ναι. γίνεται γενικότερα. Εντάξει, όχι μόνο και για υψηλό. Σίγουρα περισσότερο για υψηλό να πάνε περισσότερου αγώνε. Εντάξει, ε, τούτο γίνεται και αν έρθουν κάποιε εταιρείε να στηρίξουν οικονομικά που γίνονται εξωτερικοί παράγοντε σε έναν αθλητή και τούτο ζητούμε εδώ. Ε, αν μπορεί κάποιο να μα βοηθήσει. Για Πώς να... μπορεί να γίνει το ενδιαφέρεται κάποια εταιρεία, δηλαδή. στηρίζει οικονομικά αγώνε που δεν μπορεί πούμε, η Παραολυμπιακή να με στείλει. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνε, αλλά έρχεται και λέει για κάθε αθλητή ότι μπορώ να σε στείλω μόνο ένα-δύο αγώνε λόγω οικονομικό. Άρα, ένα αθλητή σαν εγώ δεν έχω κίνητρο στην Κύπρο κάποιον ανταγωνισμό. Είμαι η μόνη αθλητρία. Ε, Άρα, χρειάζεται εμ... να για... Και στην Ελλάδα το ίδιο. Άρα, πρέπει να πω όσο περισσότερου αγώνε πάω, όσο περισσότερο να φύγω πιο ψηλά. Αν δεν έχω αγώνε πάνω μου, δεν μπορώ να έχω ανταγωνισμό. Άρα, ε, το να αγωνίζομαι μόνη μου, και να κάνω μια προπονήση μόνη μου, ε, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, και το οικονομικό κομμάτι είναι να μπορούμε ε, στην καθημερινότητα μας να καλύψουμε κάποια έξοδα που δεν μας καλύπτουν ή που καθυστερούν να μα καλύψουν. Εντάξει. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Ε, κάποιοι μεγάλοι αθλητέ έχουν την οικονομική στήριξη από άλλου παράγοντε. Και εγώ στήριξα με ο Παπ Κύπρου, τον οποίο και ευχαριστώ. σε ρουχισμό, η Τζέικο. ευχαριστώ τη Φρήμα Σπορτ που, με χορηγεί για ρουχισμό. Και διάφοροι άλλοι που με βοηθούν να περισσότερο. Μάλιστα. Και μή μήνυμα αρέσει. αισιόδοξο η αλήθεια ήταν όπω μου είπε, δυσκολεύτηκε να μιλήσει μπροστά με κάμερα. Τι μου είπε. Εντάξει, άμα γίνεται μια συζήτηση, βγαίνουν όσο και περισσότερο από μόνα του. ήταν πολύ ωραία. Όταν σου το βγάζει και αυτό που είναι απέναντί σου, λογικό. Ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ για την προβολή που μου κάνει. Εγώ ευχαριστώ. ζητούμε όση περισσότερη στρίξη γίνεται από όλου του τομεί. Ε, ζητούμε περισσότερα άτομα να έρθουν να αθληθούν. Σε, δεν είναι ανάγκη να έρθει να Υπάρχουν τόσα αθλήματα που μπορούν να δοκιμάσουν. Πρέπει να αναπτυχθεί. Έγινε μια χώρα που στέλνει μόνο δύο αθλητέ. Είμαστε ο σκιώδη αθλητέ που πάμε να εκπροσωπούνται στη χώρα ναι. μα. Πρέπει περισσότερα και περισσότερα αθλήματα να προβάλλουμε για να βοηθήσουμε τα άτομα να ξεκινήσουν να γυμνάζονται. Είμαι εδώ για οποιοδήποτε θέλει να, να, το βοηθήσω, να τον βοηθήσω, το, να τον καθοδηγήσω στον στο, στο δρόμο. Ευχαριστώ όλους που με στηρίζουν, την οικογένεια μου, τους φίλους μου και εύχομαι σε όλους τους αθλητές για τη φετινή χρονιά να έχουν περισσότερες επιτυχίες και μπορούμε, γιατί όχι μια Κύπρος, να φτάσουμε να πιο ψηλά μπορούμε. Μπορούμε. Το έδειξε και εσύ και οι υπόλοιποι αθλητέ που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ευχαριστώ. στείλαμε τα σωστά μηνύματα σε αυτού που θα παρακολουθήσουν. Okay. Αρτιμελή ή .E. έχουν κάποιο πρόβλημα. Ε, το σημαντικό είναι να σταλούν τα σωστά μηνύματα, Εσύστα, ναι. να δώσουμε εγκουράγιο. Και εγώ, εγώ μην... γυμνάζομαι με αρτιμελή έτσι αλλιώ. Άρα ξέρουν πολύ ποιε είναι οι δυσκολίε. Και, ε, και μόνο σε εμά, και στου αρτιμελεί υπάρχουν διάφορε δυσκολίε που αντιμετωπιζω Σιγά σιγά να λύσουμε. Εντάξει, και με θέληση πιστεύω εντάξει. Και, και εγώ ήθελα το πολλά, γι' αυτό το κατάφερα, πούμε, να το κάνω. Μπορεί ο καθένας μας, νομίζω, να... Και είσαι, δημιουργία. νομίζω, mm. ένα παράδειγμα για κάποιον που δεν τα βάλει κάτω για κανένα λόγο και μπράβο για αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι παραβολή, καλά. Ευχαριστούμε.